Νομίζω ότι η τοποθέτηση η αρχική του αντιπεριφερειάρχη, πολύ περισσότερο η τοποθέτηση του κ. Μεθυνίτη, επιβεβαιώνει την αναγκαιότητα η περιφέρεια Αττικής να συνδράμει αποφασιστικά. Αυτός είναι ο ρόλος της για να λυθεί ένα τόσο οξυμένο ζήτημα. Λοιπόν, όταν βάλαμε το θέμα, ο κύριος Πέπας είπε ότι η τοποθέτησή σας και η θέση σας που φέρνετε εδώ πέρα. Σας είπαμε από κάτω ότι δεν είναι δικά μας αυτά τα πράγματα, είναι τα αιτήματα των φορέων. Έπρεπε δηλαδή να χρησιμοποιήσουμε αυτό που έκανε ο κύριος Μεθετίνητης, την πολιτική τοποθέτηση του διευθυντή, του διοικητή του Κέντρου Υγείας Λαυρίου, για να πιστείτε, για την αναγκαιότητα να συζητηθεί αυτό το θέμα. Λοιπόν, εδώ οι άνθρωποι βαράνε καμπάνα. Το κέντρο υγείας, το οποίο είναι ένα κέντρο υγείας σε μια απομονωμένη σχεδόν περιοχή. Δεν υπάρχει νοσοκομείο σε όλο την Ανατολική Αττική. Η Ανατολική Αττική δεν ήταν αυτή που ήταν μια φορά και ένα καιρό. Δεν είναι μια παραθαριστική περιοχή με λίγες χιλιάδες. Μιλάμε για μισό εκατομμύριο πλέον ανθρώπους. Και νοσοκομείο δεν υπάρχει. Και κάτι να γίνει, κάτι έκτακτο να γίνει από το Λαύριο, το πλησιέστερο νοσοκομείο είναι μια μισή ώρα. Υπάρχει ένα κέντρο υγείας με 24ωρη λειτουργία που κρατιέται από την υπεράνθρωπη προσπάθεια των ελάχιστων υγειονομικών που έχουν απομείνει και όχι μόνο θα κλείσει 24ωρη λειτουργία, ακούτε τι λέει και ο ίδιος ο διοικητής του κέντρου υγείας, θα κλείσει το κέντρο υγείας. Εμείς καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μια κατεύθυνση να κλείσουν τα κέντρα υγείας, γιατί την ίδια στιγμή ιδιωτικά διαγνωστήρια και ιδιωτικά θεραπευτήρια ξεπηδάνε σαν τα μανιτάρια. Όπου έχει κλείσει ένα κέντρο υγείας, ακριβώς απέναντι έχει ανοίξει ένα ιδιωτικό διαγνωστικό και ένα ιδιωτικό κέντρο υγείας. Και ετοιμάζεται να ανοίξει την Τζιά. Και μάλιστα, μας λένε οι φορείς της περιοχής απλά ζητήματα τα οποία η Περιφέρεια Αττικής οφείλει να ασκήσει τη μέγιστη πολιτική πίεση. Επ' αυτού πρόκειται. Τι λένε, εδώ και τώρα πλήρη λειτουργία του κέντρου υγείας Λαυρίου, με προσλήψη μόνιμου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού όλων των ειδικοτήτων με ελάχιστη βάση στο γρανόγραμμα της δεκαετίας του 80. Είναι ντροπή. Κι όμως οι κάτοικοι λένε έστω το οργανόγραμμα της δεκαετίας του 80. Είναι ντροπή. Περάσαμε μια πανδημία που φάνηκαν τα τεράστια κενά. Έχουμε θρηνήσει 37.000 συνανθρώπους μας μέχρι στιγμής και συζητάμε για το οργανόγραμμα του 1980. Βάζουν ζήτημα ακόμα και για ένα κέντρο, το υπονομαζόμενο κέντρο Πρίφτη στην Κερατέα, να περάσει από την ανώνυμη εταιρεία μονάδων υγείας στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και να λειτουργεί ως κέντρο υγείας δημόσιο και δωρεάν όπως τα υπόλοιπα, αντί να πληρώνουν οι κάτοικοι χαράτσια. Βάζουν θέμα και είναι σοβαρό να μην υπάρξει καμία ανάμειξη ιδιωτών γιατρών στο ΕΣΥ, όπως το τελευταίο νομοσχέδιο που ψηφίστηκε και μάλλον είναι αυτό που έρχεται να αντικαταστήσει τους γιατρούς που θα φύγουν. Ωραία, ελάτε κύριε Πρωτήλη. Και τέλος, ανοίγουν ένα θέμα πέρα από την πλήρη στελέχωση με μόνιμο προσωπικό και για τη δημιουργία γενικού δημόσιου νοσοκομείου στην Ανατολική Αττική που έχει αναφερθεί. Είναι ζήτημα και διεκδίκηση. Τι σημαίνει δεν είναι αρμοδιότητα της Περιφέρειας Αττικής? Η Περιφέρεια Αττικής έχει και αρμόδιο περιφερειάρχη, αντιπεριφερειάρχη για την υγεία. Είναι μια ολόκληρη περιοχή ακάλυπτη από Γενικό Δημόσιο Νοσοκομείο, μισό εκατομμύριο άνθρωποι. Θα διαφορήσουμε γι' αυτό, δεν θα επιμείνουμε, δεν θα παλέψουμε για αυτό το ζήτημα. Λοιπόν, αυτά τα αιτήματα τα απλά που βάζουν οι κάτοικοι της περιοχής με μπροστάρι το Εργατικό Κέντρο Λαυρίου και Ανατολικής Αττικής, εμείς βάζουμε θέμα να γίνει ψήφισμα του Περιφερειακού Συμβουλίου.